Δοξάζω το Θεό, διότι με αξίωσε σήμερα να έρθω και να λειτουργήσω τον ιερό αυτό ναό της Αγίας Παρασκευής εδώ στη Χούνη, που είναι προς το τέλος, προς βοράν της επαρχίας του Αγίου Βλασίου. Όπως ξέρετε, η επαρχία του Αγίου Βλασίου είναι πολύ μακριά από την Αύπακτο και έκανα σήμερα το πρωί 2 ώρες για να έρθω εδώ, και η Χούνη είναι στο μεγαλύτερο, στο υψηλότερο, στο υψηλότερο σημείο της περιοχής αυτού του Αγίου Βλασίου. Εκείνο το οποίο αισθάνθηκα όταν μπήκα μέσα στο ναό είναι ότι μάλλον μπήκα σε άλλο ναό. Δηλαδή, όταν μπήκα μέσα, λέμε, αυτός δεν είναι ο ναός που ξέρω. Γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι ο ναός αυτός είχε από σεισμό, σχεδόν υποκατάρρευσε, και μάλιστα έλεγαν τότε υπήρχε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έλεγαν το κρεμίσουμε το ναό, να κάνουμε καινούριο. Οι άλλοι έλεγαν όχι, να μην το κρεμίσουμε το ναό, να δούμε τι θα κάνουμε. Είχε καταρρεύσει. Εδώ είχαν φύγει τα υποστηλώματα και είχε καταρρεύσει από την αριστερά, όπως βλέπετε εσείς, πλευρά. Και άρχισε λοιπόν να γίνονται από το βάθος, από τα θεμέλια, πάλι να στηριχτεί αυτός ο ιερός ναός. Και πριν 5 χρόνια που ήρθα ήταν άλλος ναός. Δηλαδή ο ίδιος ναός, αλλά ήταν όπως τον ήξερα. Και μπαίνω σήμερα και λέω, μα σε άλλο ναό με πήγανε. Και θέλω να συγχαρώ τον πατέρα Κωνσταντίνο για την προσπάθεια την οποία κάνει, για τα έργα αυτά τα οποία έκανε εδώ στον Ιερό Ναό και στα άλλα παρακλήσια. Τον ευχαριστήσω για την προσφορά του μέσα σε αυτή την ενορία, και όχι μόνο εδώ αλλά και στον Άγιο Βλάσιο, γιατί όπως ξέρετε μειώθηκαν και οι ιερείς μας, οπότε κάναμε και συρρυκνώσεις. Και μάλλον όπως γίνονται και στα πολιτικά και στα διοικητικά, δηλαδή του κράτους, παλιά υπήρχαν δημαρχία και δήμαρχοι, και εδώ ήταν η παρακαμπυλίων, δήμος παρακαμπυλίων, αλλά συνενώθηκαν με το Δήμο του Αγρινίου, γιατί αρχίζει και μειώνεται ο κόσμος, οπότε γίνονται συνενώσεις. Έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να κάνουμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία συνενώσεις ενοριών και για έλλειψη των χριστιανών, διότι πηγαίνουν τώρα οι χριστιανοί στα αστικά κέντρα, αλλά και έλλειψη ιερέων. Θέλω να τους συγχαρώ λοιπόν για το έργο αυτό το οποίο επετέλεσε και εδώ στο ναό, αλλά και στην επαρχία και στις αρμοδιότητες τις οποίες έχει από τη Μητρόπολη έχει αναλάβει. Να προσευχηθώ ο Θεός να πάψει και την ψυχή του μακαριστού καλού ιερέως Αλεξίου. Ήταν καλός ιερέας και άφησε καλό όνομα. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να περνάει από ένα μέρος, να παίρνει σύνταξη και να αφήνει καλό όνομα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δοξάζεται ο Θεός. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Παναγιώτη, ο οποίος είναι ο αρχιερατικός επίτροπος όλης της περιοχής, τον πατέρα Θωμά, να ευχαριστήσω τους επιτρόπους του ιερού αυτού ναού, τους ιεροψάρτες που μας έψαναν σήμερα καλά, να ευχαριστήσω όλους εσάς, τον διοικητή της αστυνομίας, και όλους εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα να λειτουργηθούμε και να προσευχηθούμε. Να είστε καλά, ο Θεός σας ευλογεί. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, με υγεία, δύναμη και σωματική ευρωστία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.